2024 Suzuki Festival. Μια προσπάθεια του Suzuki να μας φέρει πιο κοντά στις μηχανές της. Ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα στις εγκαταστάσεις του Reading School που φιλοξενεί όλο αυτό το event. Θα μας μιλήσει μετά και ο Θανάσης ο Χούντρας, θα μας μιλήσουν και οι άνθρωποι της Suzuki και θα μας πούνε για ποιο λόγο διοργάνωσαν όλο αυτό. Εγώ πήγα τη βολτίτσα μου, θα σας δείξω λίγο πώς ήτανε. Πραγματικά μια πολύ ωραία διοργάνωση, έχει τα πάντα, έχει πολλές μηχανές και ιστορικές και καινούργιες. Θα δούμε σε λίγο. Εδώ πέρα γυρνάνε γύρω-γύρω στην πίστα, μετά φεύγουμε. Πάμε πάνω στα βουνά, έχει και χωμάτινες και δρομής διαδρομές. Εγώ θα κάνω μια δρομήσια σήμερα. Μια, παιδιά, μιλάμε για τεστράιντ πραγματικό. Είσαι αρκετή ώρα πάνω στους δρόμους και στην εθνική κτλ. Θα τα δείτε στην πορεία. Και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η σημερινή μέρα. Έχω μαζί μας τον Σπύρο, που είναι από τη Suzuki, είναι ένας από τους ηθήνοντες για όλα αυτά εδώ πέρα που συμβαίνει σήμερα. Και θα ήθελα να μας πει μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε ένα τέτοιο event, ένα Suzuki Festival? Γενικά θέλουμε πάντα να δίνουμε την ευκαιρία να μπορεί ο κόσμος να οδηγεί τις μοτοσυκλέτες Suzuki, να μπορεί να παίρνει αυτή την εμπειρία, να καταλαβαίνει τι πραγματικά έχουν να προσφέρουν, εκτός από το τι λένε τα γράμματα. Το έχεις καταλάβει, τις έχεις οδηγήσει. Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ακριβώς για ποιο λόγο το λέω. Οπότε αντί να κάνουμε ένα απλό test ride, σκεφτήκαμε ότι σε αυτόν εδώ το χώρο και τις διαδρομές που έχουμε φτιάξει γύρω-γύρω, μπορείς να πάρεις μια συνολική πολύ καλή εμπειρία. Δηλαδή, τώρα ήρθες εδώ και έχεις να θαυμάσεις όλες τις μοτοσυκλέτες που έχουμε στην γκάμα μας, μέχρι και ιστορικές μοτοσυκλέτες. Μέχρι και ιστορικές, αυτό ήθελα να πω. Έχουμε, ναι, ότι έχεις κάτι καθαρά, έχει το DR το 7,5, το Big, το τεράστιο. Έχει πολύ πράγματα και έχει επίσης και του πάνω του Κακολύρη που έτρεξε στο ράλι τώρα. Καλά, ναι, του πάνω με το σικλέτα τώρα. Ναι, δηλαδή είναι. Με το roadbook πάνω το βλέπω και λέω να πάρω αυτό λίγο, πειράζει. Πάντως έχετε μεγάλη γκάμα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή βλέπω το 8S, έχει το Vestum το 6,5, το 800, το 1050, το DY, εγώ λοιπόν, SV6,5. Ναι, τα καινούργια τρεις μοτοσυκλέτες αμπισίδες για να προλάβουν όλοι να οδηγήσουν. Γιατί πραγματικά ήταν πολλοί κόσμος ο οποίος πραγματικά το ήθελε. Και όντως στήριξε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Εγώ μπήκα να κλείσω μηχανάκι πάντως και σου λέω έβαλα βίσμα, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, όπως θέλει να έρθει, χαμός και καλά κάνετε και το στηρίζετε. Γιατί όσο στηρίζετε, θα γίνουν και μεγαλύτερα event. Γιατί όλο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε και θα δείτε σε λίγο που οδήγησα κι εγώ, παιδιά, είναι τεράστια διαδρομή. Δεν είναι ένα test ride, πάμε 5 λεπτά. Περνά από παντού. Από ανοιχτό κομμάτι, από σκληφτερό κομμάτι. Καταλαβαίνει πραγματικά τι κάνει το μηχανάκι. Και χώμα και ασφάλτο. Έχει δύο κομμάτια, και χωμάτινο και ασφάλτινο. Και πάντα με την υποστήριξη του Θανάση Χούντρα και της ομάδας εδώ του Reading School, οι οποίοι νομίζω είναι τώρα πλέον κατάλληλοι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ξεκινάς, κάνεις την πίστα μια αρχή και μετά σε βγάζουν έξω, έχεις πλοηγό. Έχεις άτομο που το γνωρίζει το θέμα, δεν είναι άντε πάμε, τα ανοίγουμε και ό,τι γίνει. Ακριβώς. Και έχεις εμπιστοσύνη και στο μηχανάκι σου και στις οδηγικές σου ικανότητες. Ένα μεγάλο μπράβο να σας πω, παιδιά. Ως καταναλωτής, θα πω ότι ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να μπορούμε να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε πραγματικά πώς είναι πέρα από τα review και τις συνεντεύξεις και αυτά. Ναι, ακριβώς, πώς πραγματικά μας ταιριάζει, πώς είναι στο ύψος μας, πώς είναι το γκάζι, πώς είναι το φρένο, πώς είναι η θέση οδήγησης. Έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστούμε πολύ που το στηρίζετε, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Και δεν ξέρω, όποτε ξανακούσετε στο Suzuki Festival, είναι κάτι ωραίο. Εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Μαζί μας ο ένας και μοναδικός Mr. Riding School Θανάσης Χούντρας. Για ακόμη μια φορά στο κανάλι μας, όπου φιλοξενεί το Suzuki Festival 2024 σε εγκαταστάσεις του. Μάλιστα. Για πες μας, πώς σε κάτσε αυτή τη φάση, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, τι έγινε εδώ πέρα? Από ό,τι έχουμε καταλάβει, η Suzuki αλλάζει λίγο σχέση ταχύτητα στην Ελλάδα και ξεκινάει να κάνει πράγματα. Συμμετείχε στο Ελλάς Rally, που είναι κάτι που δεν είναι το πρώτο που λες θα κάνει μια εταιρεία, και αρχίζει να δραστηριοποιείται. Και στα πλαίσια αυτά αποφάσισε να κάνει το Suzuki Festival. Μετά το καλοκαίρι, είναι σαν αποφώνηση, ας το πούμε, μιας χρονιάς που η χώρα και ταλαιπωρήθηκε, αλλά και περάσανε και ένα καλοκαίρι λίγο να ηρεμήσουμε. Οπότε τι έχει? Έχει όλα τα μοντέλα. Δεν έχει μικρούς χειρισμούς, είναι από 450 και πάνω. Στη διάθεση του κοινού, που κλείσανε θέσεις ηλεκτρονικά και έρχονται και τα οδηγάνε. Και μπορούν να οδηγήσουν κι άλλο ένα στην επόμενη. Το σημαντικό είναι ότι γίνονται πράγματα και γίνονται ωραία πράγματα, γιατί εντάξει, είναι διανθισμένο, όχι απλώς μηχανάκι πάρτο, είναι στηθεί ένα μικρό χωριό με διάφορα μοντέλα και ειδικότερα και μοτοκρός και ραλί και πετειακά. Και ιστορικά, έτσι. Όλα, ναι. Άρα δηλαδή κάποιο που θα έρθει δεν είναι ότι θα έρθει να οδηγήσει και θα φύγει. Μπορεί να περάσει ευχάριστα κάποιες ώρες. Η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω, η διαδρομή, εσύ, ποιος?
Τι να διαδρομή κάνει. Την επιλέξαμε εμείς. Το writing, ναι. Ένα μεγάλο μπράβο. Α, την έκανες. Την έκανα τη διαδρομή, ναι. Τη Δρομήσια. Ναι. Δεν ξέρω, έχει και χωμάτινη. Έχει και χωμάτινη, ναι. Εγώ έκανα τη Δρομήσια και έπαθα σοκ πραγματικά. Είσαι πολλή ώρα πάνω στη μηχανή. Έχεις και ευθείες να δεις, έχεις και στροφές να δεις. Και η πλοηγή με πολύ καλή δουλειά και έβλεπα επειδή ήμουν δεύτερος. Πάντα κοίταγε καθρέφτη πίσω που είναι όλοι, είμαστε όλοι κομπλέ. Ναι, θέλουμε να έχουμε ένα ρυθμό να είναι ευχάριστος, ωστόσο να είναι μέσα στα πλαίσια. Ναι. Και είναι όπως το είπες, έχει ανοιχτή διαδρομή για να δεις λίγο που είναι τα συστήματα. Μετά έχει ορεινή διαδρομή, μετά έχει ένα πολύ κλειστό στροφιλί και τελειώνει με πολύ ανοιχτή διαδρομή. Ναι. Οπότε να έχεις δει όλο το φάσμα. Είναι σταθερό, είναι άνετο, είναι ευέλικτο, τα φρένα του. Βλέπεις δηλαδή κανονικά. Είναι από τις λίγες φορές που μπορώ να πω ότι πήγα, δοκίμασα ένα μηχανάκι που δεν το είχα για μέρες, το δοκίμασα και έχω μια πολύ καλή εικόνα για αυτό το μηχανάκι. Καλά. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πολύ... Και ξεκινάει και από την πίστα. Κάνουμε μια γύρα στην πίστα. Ναι, εκεί είναι αναγνωριστική λίγο. Είναι αναγνωριστική, να δούμε κι εμείς αν ξέρεις. Η τυχαίνει κάποιοι που είναι υπεραισιόδοξοι, λέει εντάξει, αφού οδηγάω το σκουτεράκι μου, θα πάρω και ένα χίλια κυβικά. Γιατί όχι. Ναι. Οπότε εδώ γίνεται περισσότερο ένα τσεκάρισμα. Είναι μοιρασμένη η πλοηγή μέσα και λένε κάτσε να κάνουμε λίγο εδώ μέσα και μετά θα βγούμε έξω. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά περισσότεροι πλέον είναι και ο κόσμος έχει αποκτήσει εμπειρία με τα τεστ ράιντ. Γενικά γίνονται από τα καταστήματα. Οπότε ξέρουν τι. Περιμένει. Λίγο με τον εξοπλισμό είμαστε, υπάρχει μια στεναχώρια. Δεν έρχονται πολύ εξοπλισμένοι. Λίτα, πολύ λίτα. Πολύ, πολύ. Ένα κράνος μπουφάν και φύγαμε. Ναι, και έχουμε δει και ανοιχτό κράνος, βέβαια σπάνια. Σήμερα μέχρι τώρα δεν έχουμε δει. Α, ωραία, ωραία. Πάλι καλά. Δεν είναι αποδεκτό. Και ευτυχώς έχουμε και άλλο, ότι στην Ισπανία απαγορεύτηκαν τα ανοιχτά κράνη. Επιτέλους. Λοιπόν, όχι, είναι. Επειδή δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δραστηριότητες, αγώνες, τέτοια κλπ. Ναι. Είναι από τα events που μαζεύουν όλο τον κόσμο και το ενδιαφέρον του και. Συνδέεται λίγο με ένα άλλο κομμάτι της μοτοσυκλέτας από τη μετακίνηση. Έχει και χαρά. Έχει και χαρά, πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε και άλλα events στις εγκαταστάσεις σου. Τώρα σύντομα εννοώ. Υπάρχει ένα event που είναι προγραμματισμένο. Γενικά γίνονται πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται εδώ. Γιατί ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος. Ο παρονομαστής γράφει μοτοσυκλέτα. Τέλος. Και από πάνω γράφει διάφορα πράγματα και γράφει όλο και περισσότερα. Είναι νομίζω σημαντικό. Που γίνεται ένας πόλος που συγκεντρώνει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μοτοσυκλέτα. Έστω και σαν κέντρο για να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα μαζευόμαστε εδώ και πάμε έξω να κάνουμε το τεστ ράιντ. Ναι. Και καλά, το ίδιο γίνεται και με αυτοκίνητα και ένας τερματισμός, μια εκδήλωση 4x4 θα γίνει εδώ. Έλα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Γιατί χρειάζεται ένα σημείο το οποίο να μην είναι μέσα στην πόλη, να είναι έξω και να έχει πρόσβαση και χώρο. Αυτά τα έχω. Μια χαρά. Οπότε αναμένουμε, συντονιστείτε και στο Riding School. Όσοι δεν έχετε έρθει, εννοείται έρχεστε να κάνετε riding, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ. Στους επίσης. Ο εξής ένας. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιας και ήρθαμε στο Suzuki Festival 2024, στην πίστα του Riding School, ας καβαλήσουμε για κάτι. Το 8S. Αυτό μας έλεγε να δούμε για κάτι δρομήσιο. Μην βλέπουμε συνέχεια χώμα. Για ανέβουμε. Λοιπόν, για να δούμε μετά από τα χωμάτινα, δίπλα εδώ πέρα βλέπετε το 800R του DY, αγαπημένο μηχανάκι και αυτό. Δεν έχω βάλει τις μπότες, σήμερα έχω βάλει μποτάκια, γιατί ήξερα ότι θα παίξει έτσι φάση. Μικρούλι μου φαίνεται για τα δικά μου κυβικά, φυσικά εντάξει είμαι και 1,80. Το αναμένουμε αυτό, αλλά θα το δούμε και στην πράξη. Πάντως παιδιά, μπράβο, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πολύ μηχανάκι να δεις. Και παλιά μηχανάκια σου και καινούρια. Και πάρα πολλά μηχανάκια για test ride. Το καντράν δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, είναι ίδιο με του Vestrom δίπλα. Έχει traction, πάμε κλασικά εδώ πέρα να δούμε traction στο off. Και χάρτη, δεν έχει να επιλέξουμε ABS. Έχει traction και το πρόγραμμα μόνο για τον γκάζι. Okay, είμαστε στο δυνατό και traction στο off. Και ξεκινάμε. Κάνουμε μια βόλτα μέσα εδώ πρώτα, στην πίστα. Του Riding School, όσοι δεν έχετε έρθει, να έρθετε. Και μετά θα βγούμε έξω από ό,τι κατάλαβα. Φυσικά εδώ πέρα δεν θα κάνουμε ένα review της μηχανής, απλώς έτσι μια πρώτη εντύπωση, test ride είναι, για να το δούμε. Αν το θέλετε, αφήστε μου κάτω σχολιάκι και φυσικά θα μας το δώσει η Suzuki. Από ό,τι έχει καταλάβει, ενδιαφέρεται να μας δείχνει τις μηχανές της Suzuki. Οπότε μας τη δίνει, την παίρνουμε με καμιά εβδομαδούλα, τις κάνουμε τα κόλπα μας και τη βλέπουμε. Λοιπόν, θέση οδήγησης. Αρκετά δρομήσια. Το τιμόνι βέβαια δεν είναι πάρα πολύ χαμηλά στυλ κλιπών, αλλά είναι
μείναν πίσω ο κόσμος. Το τιμόνι δεν είναι κλιπονάτο στυλ, εντάξει. Είσαι σε okay φάση, δεν λυγίζεις πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, τα μαρσιά είναι πίσω, είναι λίγο πάνω και σου επιτρέπουν να κλειδώσεις ωραία στο τιμόνι. Ωραία, θέλει να σηκωθεί αυτό εδώ. Είναι πανάλαφρο το μεταξύ και με το που ανοίξει λίγο τη Δευτέρα σου λέει όπα, πάμε, έχω βγάλει και το τράξιο όπως βλέπετε για να ξέρω τι κάνει το μηχανάκι πραγματικά. Μπροστά μας είναι ο instructor του Riding School που έχουν βγάλει και τις διαδρομές εδώ πέρα και φυσικά φροντίζουν για την ασφάλειά μας. Οπότε πάμε να πούμε τις πρώτες εντυπώσεις μας. Θέση οδήγηση θα τη χαρακτήριζα επιθετική, αλλά όχι ακραία επιθετική. Δηλαδή, σε αφήνει να παίξεις, αλλά μπορείς να το έχεις για καθημερινό. Αν τώρα όμως είσαι με κάποια θέματα μέσης, κάποια θέματα στους καρπούς και είσαι συνέχεια στα μάτια ξεκίνα, ναι, οκ, κάτι μπορεί να μη σου κάνει καλά. Οπότε γι' αυτό πάντα προτείνω να κάνετε ένα test ride όσο μπορείτε. Γι' αυτό υπάρχουν φυσικά και τα Suzuki Festival. Μπορείς να έρθεις να δοκιμάσεις σε πραγματικές συνθήκες. Βγαίνεις έξω στον δρόμο, σταματάς, ξεκινάς, έχει κίνηση, το βλέπεις το μηχανάκι κανονικά. Όσον αφορά λοιπόν τη στάση, σου επιτρέπει η μηχανή να πας πιο μπροστά και πιο πίσω. Αλλά η τέλεια νομίζω για μένα θέση οδήγησης, το 1.80, είναι να ακουμπάω τέρμα πίσω στη θέση του συνοδηγού, στη σέλα του συνοδηγού. Σφιχτά τα γόνατα, πόδια μαρσιέ μύτες και δίνεις. Και το μηχανάκι έχει πολύ δύναμη ρε φίλε, έχει πολύ νεύρο, καλή φάση. Άντε να πούμε για τον κινητήρα τώρα λοιπόν. Νευρικός, νευρικότατος ο κινητήρας του. Τίποτα, μπαντιλικόνι με την ιδέα. Θυμόσαστε στο 800 το δρομίσιο, το Vestrom που σας έδειχνα πως μπαντιλικόνι. Αυτό είναι ακόμη χειρότερο, γιατί είναι και πιο ελαφρύ. Είναι ταρζανιά, είναι, θέλει να παίξει το μηχανάκι. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτσι φιδωλός με τον γκάζι, να ξέρεις που θα το ανοίξεις τμηματικά σιγά σιγά, άνετα σηκώνεται, μπαντιλικώνει. Αν το πάρετε για test ride, προτείνω να βάλετε το τράξιο, παιδιά, είναι αρκετά νευρικό. Με το που πιάσει τις μεσαίες στροφές, σου λέει δώσε, δώσε, δώσε! Αν θέλεις μια οικονομική μηχανή, αυτό μου βγαίνει τώρα, έτσι, δεν είναι πλήρες review, ξαναλέω, άμα το κάνουμε πλήρες review το συζητάμε. Αν το κάνεις ένα καθημερινό μηχανάκι, το οποίο μπορεί να σου δίνει πολύ διασκέδαση τα Σαββατοκύριακα και θες να είναι οικονομικό, δηλαδή αν το δεις έτσι, το μηχανάκι τα σπάει. Αν θες να δεις και όλα RAM, δηλαδή πάω και ταξίδια και τέτοια, εντάξει, παραμένει ένα μικρό γυμνό μηχανάκι, μικρό σε μέγεθος θεωρώ, έτσι, όχι σε κυβισμό και άλογα, μια χαρά είναι αυτό το κομμάτι. Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό μηχανάκι, είναι ένα fun bike το οποίο μπορείς να το έχεις καθημερινά. Όπα, πού είμαστε εδώ ρε, Λίμνη Μπελέτσι. Μπράβο παιδιά για τη διαδρομή, μπράβο σας. Τα φρένα ικανοποιητικότατα, νιώθεις το ABS βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά όχι επεμβατικό πάρα πολύ, το νιώθεις ελάχιστα, δεν σου πετάει το χέρι από τη μανέτα. Και σε πιο άγρια δηλαδή φρεναρίσματα. Ωραία τα φρενάκια, ωραία. Και το σιφτεράκι δουλεύει υποδειγματικά. Επιστρέφοντας πίσω στο Riding School σιγά σιγά, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Suzuki και στο Θανάση το Χούτζα με το Riding School που έκαναν μια τόση καλή διοργάνωση, ένα τόσο μεγάλο event που πραγματικά σου επιτρέπει να δεις τι είναι το μηχανάκι αυτό, το οποιοδήποτε μηχανάκι δηλαδή έχει εδώ πέρα, και αν θες πραγματικά να το αγοράσεις ή αν είναι απλά, ξέρεις, μια διαφήμιση, ένα review, κάτι. Πραγματικά το οδηγείς, λες ναι μου αρέσει, το παίρνω ή δεν το παίρνω. Αυτά από μένα παιδιά, μέχρι το επόμενο βίντεο, πατάς like, subscribe και τα λέμε στους δρόμους!